Για δικονομικό ολίσθημα που παραβιάζει τη μυστικότητα της προδικασίας κάνουν λόγο οι σύνηγοροι του ιερέα που κατηγορείται ότι σκότωσε με το αυτοκίνητό του την 75χρονη Σάνι Κοτσαούση στον Αλικιανό Χανίων και μετά εξαφάνισε το πτώμα της μαζί με δύο Τσέχους το Σεπτέμβριο του 2022. Σε επιστολή του, οι σύνηγοροι του ιερέα και των Τσέχων κάνουν λόγο για λανθασμένη εκτίμηση του υλικού της προδικασίας, η οποία προκάλεσε την αστήρικτη νομικά και ουσιαστικά, όσο και αντιφατική ποινική δίωξη, όπως τη χαρακτηρίζουν. Μία απόλυτα λανθασμένη εκτίμηση του υλικού της προδικασίας είχε ως αποτέλεσμα να παρακαμφθεί το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επέβαλε τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο όσον αφορά εμάς και να ασκηθεί μία παντελώς νόμο και ουσία αστήρικτη αλλά και αντιφατική ποινική δίωξη. Εκείνο που περαιτέρω προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι η προκλητική παραβίαση της μυστικότητας της προδικασίας. Πριν γίνει γνωστή η δίωξη σε εκείνους που τους αφορά, αυτό είχε διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αποτέλεσμα τους χερέκακους σχολιασμούς που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από την ίδια επιστολή, οι συνήγοροι του ιερέα και των Τσέχων έχουν καταθέσει αίτηση στον ανακριτή Χανίων ώστε να επισπεύσει την ανάκριση και να καταθέσουν ώστε να δοθεί τέλος όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη συκοφαντική παραπληροφόρηση σε βάρος των πελατών μας, οι οποίοι επιφυλάσσονται να στραφούν σε βάρος κάθε φυσικού και ηθικού αυτούργου της κατασυκοφάντησής τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Σφοδρή είναι και η αντίδραση της συζύγου του ιερέα. Λένε ψέματα για τον άντρα μου. Τον έχουν μπλέξει άδικα με την υπόθεση. Γράφουν ότι τον έκλεισαν φυλακή ενώ ακόμη δεν έχει γίνει κανένα δικαστήριο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον σπηλώνουν τον άντρα μου. Η υπόθεση θρίλερ πήρε άλλη τροπή από τη στιγμή της εμπλοκής του 72χρονου ιερέα μαζί με τους δύο Τσέχους που έκαναν εργασίες στο κημητήριο του χωριού την ημέρα που εξαφανίστηκε η άτυχη ηλικιωμένη. Κατηγορούνται μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτούργια.